Πάμε τώρα στην ροή και των θεμάτων της δικής μας εκπομπής. Καθώς κοντά μας σήμερα βρίσκεται ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο κ. Μωυσής Μιλωνάς. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις τι μπορεί να συμβεί. Και ειδικά όταν μιλάμε για την Ευρώπη, παρόλο που η Βρετανία έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες και από 29 Μαρτίου πλέον και επίσημα ξεκινούν οι διαδικασίες αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την τρομοκρατία όμως θα πρέπει να σπαταλήσουμε ακόμα πολλές ώρες συζητώντας. Δυστυχώς, μέσα σε έναν κόσμο που έχει όλα αυτά τα προβλήματα, το να μιλούμε για την καθημερινότητά μας φαντάζει λίγο σουρεαλιστικό. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι. Ναι, και να λες ότι άνθρωποι που βρέθηκαν σε λάθος ώρα, λάθος στιγμή, σε ένα σημείο. Δεν ξέρει κανείς τι πρόκειται να του συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι. Και σε μια πόλη που μέχρι πρότινος δεν είχε δεχθεί ανάλογο τύπου χτυπήματα. Όλοι έλεγαν ότι ενδεχομένως το Λονδίνο να είχε ξεφύγει από αυτή τη διαδικασία. Τελικά κανένας δεν ξέρει. Μικρά περιστατικά είχε βέβαια. Ναι. Αλλά όχι μεγάλης κλίμακας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί ο Μάρτιος είναι ο Μάρτιος όπου κατά κανόνα τα τελευταία χρόνια έχουμε έτσι και την σχετική είδηση πάντα με τα κρατικά σερριγκάρια, για να το πούμε στη δική μας δοκιμαλιά, κύριε Μιλωνά, τους περίφημους κρατικούς χοχλίους, οι οποίοι δίνουν και τη δυνατότητα και σε πολλές περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια και στους κατοίκους, συλλέγοντάς τους, να κερδίζουν και ένα εξτρά εισόδημα. Ακριβώς. Γιατί είναι και ιδιαίτερα αυξημένη η τιμή πώλησης του εν λόγω προϊόντος. Τώρα, ο λόγος που εμείς σας θέλουμε μαζί μας είναι για να δούμε τελικά και να δούμε και λίγο πιο ουσιαστικά και τα είδη και την αναπαραγωγή και το ποια από αυτά τα είδη τρώγονται. Mm-hmm. Αλλά το κυριότερο ερώτημα είναι, κινδυνεύει με εξαφάνιση ο κρατικός χοχλίος, κύριε Μιλωνά? Καταρχήν θα πρέπει να καταστρέψουμε ένα μύθο. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε κρατικός χοχλίος. Δεν υπάρχει κρατικός χοχλίος. Δεν υπάρχει. Πείτε τα τώρα σε εμάς ο Βινιστέ. Αυτός που λέμε κρατικός χοχλίος μας ήρθε από την Βόρεια Αφρική πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια και τον φέρανε προφανώς γύρω εκεί, γύρω στο 2.500 χρόνια π.Χ. 2.500 π.Χ. Τότε αρχίζει να εμφανίζεται σε διάφορα στρώματα, όπως βλέπουμε, ο χοχλιός. Ξέρουμε όμως ότι πιο πριν υπήρξε στη Βόρεια Αφρική. Άρα δεν ήταν κρητικός. Οι κρητικοί χοχλοί ήταν άλλοι που δυστυχώς πια έχουν εξαφανιστεί, έχουν μείνει σε ένα μόνο δύο σημεία της Κρήτης. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι και λίγο. Αυτό τώρα που βλέπουμε στην οθόνη, που είναι το πιο χοντρό κέλυφος, ο πιο μεγάλος. Επιστημονικά το λέμε χελιξάσφαιρσα, είναι ο χοχλιός ή χοντρός. Αυτό. Όπως λέγεται. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι που μας ήρθε από τη Βόρεια Αφρική. Αυτό είναι μπόλικο. Τόση μεγάλη ικανότητα προσαρμογής που σήμερα πάει να γίνει ένα κοσμοπολίτικο είδος, όπως το λέμε. Δηλαδή να υπάρχει παντού στον κόσμο. Έχει εξαπλωθεί στην Αυστραλία, έχει εξαπλωθεί στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια Αμερική. Είναι ένα από τα πιο από τα είδη που εισβάλλουν πάρα πολύ εύκολα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Άρα δεν αντιμετωπίζει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, έστω και αν είναι εύγευστο. Είναι ιδιαίτερα. Τώρα, αυτοί είναι αυτή την περίοδο που εμφανίζονται, σωστά? Αυτοί, κοιτάξτε να δείτε. Αυτοί έχουν ένα βιολογικό κύκλο που κυρίως τους οδηγεί σε νάρκη με τις πρώτες ζέστες. Δηλαδή, μετά τον Απρίλη, αν οι ζέστες έρθουν λίγο πιο νωρίς, θα πέσουν σε νάρκη. Mm-hmm. Δηλαδή, θα κλειστούν μέσα στο καβούκι τους, θα πάνε να βρουν ένα χώρο που να είναι λίγο σκιερός, κάτω από φύλλα, κάτω από κλαδιά, κάτω από πέτρες, και εκεί θα προσπαθήσουν να βγάλουν το καλοκαίρι. Τώρα, με τα πρωτοβρόχια, θα αρχίσουν να δραστηριοποιούνται. Και τότε είναι και η εποχή που ζευγαρώνουν και σε καμιά εικοσαριά μέρες μετά αρχίζουν και αφήνουν τα αυγά τους στο χώμα. Ο κύκλος τους, για να φτάσουν από το ανώριμο στάδιο, που θα βγουν από το αυγό, να γίνουν όριμοι για να μπορέσουμε εμείς να τους μαζέψουμε, είναι στον 1,5 με 2 χρόνια. Άρα μετά από 2 χρόνια θα μπορέσουν να γίνουν και αυτοί όριμοι. Σε εξαιρετικές συνθήκες μπορεί να οριμάσουν και σε 1 χρόνο. Αλλά συνήθως θέλουν 1,5 με 2 χρόνια για να γίνουν όριμοι. Τώρα, οι χοχλοί αυτοί δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Να μην γελάσουμε. Είναι τέτοια η διαμόρφωση του εδάφους της Κρήτης, τόσο ανώμαλη με τους βράχους, τις πέτρες, τις χυσμές, που δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα κάποια άλλα σαλιγκάρια.
σε βορειότερες χώρες. Δηλαδή, αυτό που λένε έχει έλλειξη πομάτια. Αυτό που είναι δηλαδή στη Γαλλία, αυτό που είναι στη Βόρεια Ιταλία, αυτό που είναι στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα και προστατεύεται. Ή επίσης και ο συγκεκριμένος όχλιος μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα σε χώρες όπου έχει περιορισμένη παρουσία πάλι. Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Βόρεια Ιταλία, στην Αγγλία. Εκεί πιθανότατα αντιμετωπίζει προβλήματα. Τώρα, γιατί το μήνα Μάρτιο τους βλέπουμε να εμφανίζονται πολύ περισσότερο? Είναι η εποχή τώρα που πρέπει να βγουν, να φάνε όσο το δυνατόν περισσότερο. Για να πέσουν στη χειμερινή ανάγκη. Να μπορέσουν να αποκτήσουν δυνάμεις για να βγάλουν το καλοκαίρι. Αχα. Οπότε είναι κρίσιμη αυτή η περίοδος για αυτούς τους οχλίους. Τώρα βγαίνουν σχετικά αδύνατοι, γιατί με τα κρύα δεν μπόρεσαν να τραφούν. Τώρα λοιπόν που ανεβαίνει η θερμοκρασία και ο καιρός είναι αρκετά υγρός, μπορεί να βγουν έξω, να τραφούν όσο το δυνατόν πιο πολύ και έτσι να καταφέρουν να βγάλουν το καλοκαίρι. Ο κριτικός τώρα οχλίος, που λέμε και στην γλώσσα, ο λιανός δηλαδή. Ο λιανός είναι αυτός που είναι λίγο πιο άσπρος και πιο πιεσμένος. Αυτοί δεν είναι τόσο πολύ εμπορεύσιμοι, δεν πιάνουν τόσο μεγάλες τιμές, με αποτέλεσμα να μην μαζεύονται πάρα πολύ, ενώ γευστικά είναι καλύτεροι για αυτούς που τρώνε τα σαλιγκάρια. Οι λιανοί είναι πιο εύγευστοι από τους χοντρούς. Και ακόμα πιο εύγευστο είναι το χοχλιδάκι. Τα πιο μικρά. Τα πιο μικρά, αυτά που βγαίνουν πολύ κοντά σε παραλίες, σε θάλασσες, και ανεβαίνουν πάνω στις πορτοκαλιές ή πάνω στις καλαμιές, αυτά που τρώγονται μόνο το καλοκαίρι, που ακόμα μπορεί να βρει κανείς μερικές ταβερνίτσες στο Ρέθυμνο που να τα διαθέτουν. Δεν ξέρω, μπορεί και πουθενά αλλού, αλλά εγώ ξέρω ότι ακόμα στο Ρέθυμνο υπάρχουν αυτά. Έχετε βάλει το ειδικό. Τώρα, υπάρχει περίπτωση στην Κρήτη να υπάρχουν και άλλα είδη που ενδεχομένως να μην είναι σωστά προς κατανάλωση, να μην τρώγονται, ή έχουμε εξακριβώσει ότι αυτά είναι τα είδη τα οποία κατά κύριο λόγο συναντάμε? Όχι, στην Κρήτη υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν 150 διαφορετικά είδη σαλιγκαριών στην Κρήτη. Μεγάλος αριθμός τώρα αυτό. Μέχρι πολύ μεγάλα. Ναι. Κάποια λοιπόν από αυτά τρέφονται, είναι σαρκοφάγα, δηλαδή τρέφονται με άλλα ζώα. Που αυτά άρα δεν τα τρώμε. Και πώς το ξέρουμε τώρα? Το ξέρουμε. Συνήθως ο κόσμος τα αποφεύγει. Εκεί που τα συναντάμε, έκανα το συνειρμό. Ναι. Υπάρχουν μέσα λοιπόν σε αυτά τα 150 είδη, γύρω στα 7-8, τα οποία μπορούμε να φάμε στην Κρήτη. Δηλαδή είναι το μουρμούρι. Τα μουρμούρια, όπως λένε, που είναι μαύρα και το κρέας τους είναι μαύρο. Mm-hmm. Αυτά επίσης τα τρώμε. Υπάρχουν οι αρχόντισσες. Όπως σας είπα, στην Κρήτη πριν να εμφανιστούν αυτοί οι χοχλοί, είχαμε τις αρχόντισσες, τις λεγόμενες. Οι οποίες τώρα μορφολογικά ταιριάζουν. Υπάρχουν στα λευκά όρη. Μορφολογικά διαφέρουν, αλλά οι ντόπιοι δεν τους πολύ ξεχωρίζουν. Ναι. Δηλαδή, ενώ έχουν χαρακτηριστικά να ξεχωρίσουν. Μετά υπάρχουν οι Μπαρμπαρόσοι, που είναι στη νότια Κρήτη στις παραλίες. Και αυτά είναι εύγευστα επίσης και είναι τοπικά. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ποικιλίες, διάφορα είδη τα οποία τρώμε. Πάντως είναι γεγονός ότι στην Κρήτη δεν έχουμε σαλιγκάρια που να κινδυνεύουν. Ναι. Τώρα γιατί έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία? Και μιλούν και πάρα πολλοί αναφέρουν ότι κινδυνεύουν να τελειώσουν οι χοχλοί κλπ. Γιατί μπορεί μια χρονιά να πάει κανείς σε ένα μέρος, να βρει πάρα πολλούς και την επόμενη χρονιά να βρει λιγότερους. Αυτό γίνεται. Είναι ένας τρόπος που οδηγεί στο να πούμε. Επηρεάζουν και οι κλιματολογικές συνθήκες, κύριε Μιλούν. Σίγουρα επηρεάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Πέρσι, για παράδειγμα, που δεν έβρεξε, από το Φεβρουάριο έκανε να βρέξει, προφανώς επηρεάστηκαν και οι πληθυσμοί των σαλιγκαριών. Mm-hmm. Φέτος που είναι, και μέχρι τώρα εξελίσσεται καλά η χρονιά, προφανώς θα ευνοηθούν. Μετά. Πάνε πάρα πολύ και μαζεύουν που δεν πολύ ξέρουν το βιολογικό τους κύκλο. Και έτσι μαζεύουν και ανώρυβους. Ούτε το κρέας τους είναι καλό, ούτε η τιμή τους στην αγορά είναι ανάλογη. Είναι ανάλογη. Οπότε κάνουν κακό χωρίς να κερδίζουν. Mm-hmm. Μετά υπάρχουν οι λεγόμενοι του εμπορίου από καλλιέργειες. Που όσο υπάρχουν της ελεύθερης βοσκής, δεν θα πιάνουν τις τιμές που απαιτούνται. Γι' αυτό υπάρχει μια τάση από τους καλλιεργητές να εμποδίσουν την ελεύθερη συλλογή. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό. Άρα υπάρχει ένας
Είναι λίγο περίπλοκο μια, το θέμα. Έτσι, ναι. Συμφέροντα, κόσμος που δεν ξέρει να μαζεύει, οι παλιότεροι, σε καμιά περίπτωση δεν θα μαζεύανε ανώριμους χοχλιούς. Mm-hmm. Αυτοί όμως που για πρώτη φορά ή για δεύτερη φορά πάνε, θα μαζέψουν και τους ανώριμους. Σε κάθε περίπτωση τώρα, επειδή συνδέεται και λίγο με μια οικονομική συμπεριφορά. Η εποχή που απαγορεύεται να μαζεύει κανείς χοχλιούς είναι η εποχή της αναπαραγωγής. Και η αναπαραγωγή, η κύρια περίοδος αναπαραγωγής στην Κρήτη είναι μετά τα πρωτοβρόχια μέχρι και τον Νοέμβριο. Αυτή η περίοδος είναι περίοδος που δεν θα πρέπει να μαζεύει κανείς σαλιγκάρια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ γιατί έτσι μας δώσατε ένα σωστό πλέγμα αυτής της συζήτησης. Τώρα, επειδή είστε εδώ και επειδή το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχει τις δράσεις του, Σάββατα με τους επιστήμονες, το προηγούμενο είχαμε τον κύκλο του νερού, μια εξαιρετική εκδήλωση, ακριβώς, η οποία από ό,τι έμαθα πήγε και υπέροχα. Πάρα πολύ και είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση μας φέτος, γιατί βλέπουμε ότι αυξάνει ραγδαία ο αριθμός και των παιδιών και των μεγάλων που έρχονται σε αυτά τα Σάββατα με τους επιστήμονες. Ιδιαίτερα τα παιδιά το χαίρονται αυτό το πράγμα, γιατί απευθύνεται σε αυτά κυρίως αυτός ο κύκλος των ομιλιών. Την επόμενη φορά, δηλαδή το μεθεπόμενο Σάββατο, θα είναι για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Θα έχουμε ένα πολύ καλό συνάδελφο από το ΕΛΚΕΘΕ που θα μιλήσει για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Mm-hmm. Και εκείνος το επίθετό του είναι Μιλωνάς επίσης. Συμπτωματικά. Ναι. Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Τι προσφέρουν στον τόπο μας και ποια είναι η αξία της ανάπτυξής τους. Είμαστε η χώρα που έχει τις μεγαλύτερες εξαγωγές σε παραγόμενα ψάρια. Αυτό το ήξερα. Βέβαια. Ναι. Και οφείλεται στις ιχθυοκαλλιέργειες κατά κύριο λόγο. Ναι, στις ιχθυοκαλλιέργειες, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και θα μπορούσαμε να παίξουμε ακόμα καλύτερο ρόλο, να είχαμε ακόμα περισσότερα έσοδα από τις ιχθυοκαλλιέργειες, αν ακολουθούσαμε ορισμένα βήματα, τα οποία βέβαια ο συνάδελφος θα μας τα αναφέρει. Θα τα πείτε αυτά το επόμενο Σάββατο, είναι αυτή η συζήτηση. Ναι. Ετοιμάζετε κάτι ωραίο που να αφορά στη διάρκεια των επόμενων μηνών, κοιτάξτε, ένα που ετοιμάζουμε είναι τώρα, μια και έρχεται το Πάσχα, δραστηριότητες γύρω από το Πάσχα. Mm. Άρα κάτι θα έχουμε και γι' αυτό. Και περιμένουμε εναγωνίως τα προγράμματα που θα αναβαθμίσουν την έκθεση. Mm-hmm. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα προγράμματα και ώστε σύντομα να έχουμε μια άλλη εικόνα. Την οποία μας παρουσιάσατε εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε και λοιπόν ότι θα μπούμε εξαιρετική. Σε αυτό, περιμένουμε. Σε αυτή την... Όταν θα έχουμε αυτό το νέο, δηλαδή την απόλυτη δεσμευσή τους, ναι, θα το κάνουμε ευθύς αμέσως θέμα. Κύριε Μιλωνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την καλή πρόσκληση. Καλή συνέχεια και για ό,τι νεότερο που έρχεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με τα χαράς να το μεταδίδουμε. Ευχαριστούμε.